φορά σε ένα επεισόδιο με ξυλοδαρμούς με τον Απόστολο Γκλέτσο. Ναι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Star Press, ο Απόστολος Γκλέτσος βλέπει ότι είναι λίγα τα ψωμιά του ακόμα στο σύριαλ μόλις χθες, στο οποίο και πρωταγωνιστεί. Γιατί όμως? Θέλουν, λέει, οι σεναριογράφοι να τον τελειώσουν, γιατί έγινε ένα μεγάλο επεισόδιο με ανθρώπους της παραγωγής και ο Απόστολος Γκλέτσος πιάστηκε στα χέρια μαζί τους. Άρα λοιπόν η συνέχεια δεν μπορεί να είναι καμία άλλη από το να τον αποχωρήσουν. Δύο λεπτά. Από το σύριαλ. Ουσιαστικά σήμερα με το δημοσίευμα τσακώθηκε στα χέρια με ανθρώπους της παραγωγής. Πιάστηκε στα χέρια με άνθρωπο της παραγωγής και έγινε πάρα πολύ μεγάλος σαματάς. Και όπως καταλαβαίνεις, τα αίματα άναψαν και η συνέχεια ήταν πάρα πολύ κακή από εκεί και μετά και κανένας δεν έκανε πίσω. Αυτή λοιπόν είναι η περιγραφή της εφημερίδας Star Press. Μάλιστα. Εμείς όμως επικοινωνήσαμε, Ελένα μου, και έχουμε και εμείς το δικό μας ρεπορτάζ. Λοιπόν, επικοινωνήσαμε και με το στενό του περιβάλλον, που δεν ήξερε τίποτα. Καθόλου όμως, δεν το είχε ακούσει. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι επικοινωνήσαμε με πολύ ψηλό βαθμό στέλεχος του Sky, που μας είπε ότι δεν υπάρχει καθόλου αυτό. Δεν έχει γίνει, δεν υπάρχει περιστατικό, δεν έχει ακουστεί ότι θα φύγει ο Απόστολος Γκλέτσος. Δεν θα φύγει ο Απόστολος Γκλέτσος από τη σειρά μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή, μέχρι την 3η-16η. Ο Σκάι διαψεύδει το δημοσίευμα, να καταλάβω, Έλενα. Ναι, διαψεύδει το περιστατικό. Άρα και το δημοσίευμα. Πάντως, να πούμε ότι το δημοσίευμα έχει υπογραφή. Που για μένα τα δημοσίευματα έχουν υπογραφή, σημαίνει ότι κάποιος είναι. Ξέρεις, δεν είναι. Δεν είναι τέλος πάντων φάντασμα ή κάποιος. Εντάξει, ο οποίος γράφει τρέλα. Τον ίδιο. Εγώ μίλησα με στενό του συνεργάτη, ποιος ήταν πολύ γνωστό του τέλος πάντων, ο οποίος μου είπε ότι αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο θα το γνώριζα. Έτσι. Μου λέει, πήραμε και τον Απόστολο, αλλά τέτοια ώρα δεν το έχει. Εσύ τον γνωρίζετε και προσωπικά και Νίκο και Σπύρο. Δουλέψαμε το καλοκαίρι. Τέτοιο άνθρωπο Απόστολο νομίζω. Είναι και πιο ευτυχισμένο από ποτέ στην προσωπική του ζωή. Πάει για επισημοποίηση σχέσεις, λένε. Παιδιά, νομίζω ότι είναι σε πολύ καλή φάση. Όχι, γενικώς δεν νομίζω ότι μου κάνει παλιός Απόστολος αυτό. Ναι, είναι πολύ, όχι, όχι, πολύ παλιό. Επί Βάνας Μπάρμπας. Ναι, όχι νέος. Το ζήτημα δεν είναι το φιλικό περιβάλλον, είναι το επαγγελματικό περιβάλλον. Δηλαδή, οι άνθρωποι σου λένε ότι δεν έχει γίνει τέτοιο περιστατικό, δεν θα φύγει ο Απόστολος από τη σειρά. Θεωρώ ότι το να το διαψεύδει το ίδιο το Sky δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από αυτό. Σίγουρα. Μάλιστα, είσαι πολύ όμορφη, Έλενα, σήμερα. Για το ωραίο αυτό το σάπιο μήλο κραγιόν που φοράς. Με τα λαχούρια. Λοιπόν, α, καλέ, η αμαξάρα του Χρήστου σήμερα. Το 2008 πεζό που έχει ο Χρήστος ο αρχισυντάκτης, που έχει άπειρα λεφτά και πήρε το καινούριο πεζό 2008. Να το παίρνουμε τηλέφωνο για δανεικά, η παλιότης Χρήστος. Λοιπόν, δεν σας δίνουμε του Χρήστου, σας δίνουμε το ολοκένουργιο, ολοκένουργιο. Καλά, τον βλέπω κάθε πρωί και έρχεται με αυτήν την κούρσα. Βγάζει και τον έντυπο σκύλο από μέσα. Και λέω, τι αμαξάρα είναι αυτή. Και δεν καίει τίποτα, μου λέει η Κατερίνα, τσάμπα τη βγάζω. 14.700, τηλεφωνήστε τώρα ή γράψτε κάπα καινούργια Κατερίνη. Στο 14.700. Το διεκδικείτε και σε ένα μήνα περίπου θα έχουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Δεν έχει ούτε τέλη κυκλοφορία, πώς το λέμε τώρα.